Για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα, είναι μαζί μας η κυρία Παπακώστα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον ομό Τρικάλων. Γεια σας, κυρία Παπακώστα. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζε. Εντάξτε, τώρα η ευθεία αναφορά που έχει το χρώμα του ρούχου σας είναι στα χρώματα του συμβόλου σας, της Νέας Δημοκρατίας. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι σήμερα είναι μια θλιβερή επέτειος για τον ελληνισμό και Δεν μια σας μέρα... ακούω, συγγνώμη, έχω χάσει τον ήχο. Μάλιστα. Γιατί συμβαίνει πάντα αυτό στους συνδέσμους, πώς πρέπει να το δούμε. Τώρα με ακούτε, τώρα κυρία σας Παπακώστα. Ακούω. Τώρα σας ακούω. Λέω, το χρώμα παραπέμπει σε πρώτη ανάγνωση τα χρώματα του συμβόλου σας, πάντα, του ρούχου σας εννοώ το χρώμα, αλλά μήπως επειδή είναι και μια περίεργη μέρα, είναι θρήνος για τον ελληνισμό και γιορτή για τους Τούρκους η σημερινή επέτειος της άλωσης της πόλης, και επειδή θέλω και το σχόλιο σας για αυτό που κάνει σήμερα εξόφθαλμα πια ο Τούρκος πρόεδρος, έγινε ένα συνδυασμός και των δύο. Όχι, ήταν απλά μια τυχαία επιλογή. Okay. Όσον Το πήγα αφορά μακριά εγώ, εντάξει. Ναι. Το πήγατε πραγματικά πάρα πολύ μακριά. Η αλήθεια όμως ότι είναι μια ιστορική μέρα για τον ελληνισμό σήμερα και δυστυχώς για ακόμα μια φορά οι γείτονές μας, ο πρόεδρος των γειτόνων μας, ο κύριος Ερντογάν, αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να σεβαστεί κάποια πράγματα και δυστυχώς αυτό πια αρχίζει και ξεφεύγει από κάποια όρια. Διάβασα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι ο κύριος Βαρβιτσιώτης θα φροντίσει άμεσα να το επικοινωνήσει, να επικοινωνήσει όλη αυτή την προκλητικότητα και την ασέβεια, μπορώ να πω, της γείτονος χώρας απέναντι σε αυτή την ιστορική στιγμή των Ελλήνων. Θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και όλος ο κόσμος να μάθει ότι πια κάποια πράγματα πρέπει να έχουν όρια σε αυτόν τον κόσμο. Κυρία Παπακώστα, αυτή η δήλωση είναι γνωστή από χθες. Εμείς θα περιμένουμε να γίνει για να το επικοινωνήσουμε, για παράδειγμα, από την UNESCO, που είναι βραχίωνας του ΟΗΕ, έχει χαρακτηριστεί μνημείο η Αγία Σοφία. Εννοείται. Ως ένα μνημείο, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος σε πολιτικά παιχνίδια, ακόμη και σε ημέρες μνήμης ή γιορτής για τους Τούρκους. Άρα, γιατί χθες που έγινε γνωστή αυτή η πρόθεση, δεν κάναμε το διάβημά μας προς τον ΟΗΕ, για παράδειγμα, που όπως είπα έχει στο βραχίωνά του την UNESCO. Δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση γι' αυτό, κύριε Πολύζε. Προφανώς. Το λέω σε μια κυβερνητική βουλευτή. Έτσι, επειδή χαίρεται με την πρωτοβουλία Βαρβιτσιώτη, εγώ άκουσα και άλλα κυβερνητικά στελέχη να το καταδικάζουν, να λένε ότι είναι πρόκληση, ότι είναι κακό. Και δεν είναι κακό και η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και δεν είναι και η πρώτη φορά. Νομίζω ότι κάθε χρόνο ο κύριος Ερντογάν αρέσκεται. Κάνουν αναπαράσταση της άλωσης. Αλλά άλλο κάνω αναπαράσταση, όσο κίτς κι αν είναι αυτή της άλωσης, που είναι δικαίωμά του. Είναι μια φιέστα. Την έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Που είναι δικαίωμά του, γιατί και εμείς έχουμε κατηγορηθεί ότι την έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως εναντίον των Τούρκων την κάνουμε κι εμείς με γραφικότητες, ναι, με κίτς, με υπερβολές. Δεν χρησιμοποιούμε με τέτοιον τρόπο. Ωραία. Επειδή είναι η πρώτη φορά λοιπόν που μπαίνει στην Αγία Σοφιά μια τέτοια μέρα, διαβάζει από το Κοράνι, από σπάσματα, κάνει την προσευχή, άρα είναι κάτι παραπάνω από αυτό που έκανε τις προηγούμενες χρονιές. Κύριε Πολύζε, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Αν ενθυμούμε καλά, το έχει ξανακάνει στο πρόσφατο παρελθόν ο κύριος Ερντογάν αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα μέρος, ένα κομμάτι μιας επεκτατικής πολιτικής, μιας πολιτικής προπαγάνδας, θα τολμούσα να πω, αυτού του ανθρώπου, όπου προφανώς προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον λαό του από τα μείζωνα προβλήματα, προκειμένου να τέρψει τις ψυχές τους. Εγώ εμπιστεύομαι προσωπικά το Υπουργείο Εξωτερικών, τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, ότι θα πράξουν τα δέοντα. Και δεν έχω να πω κάτι άλλο περί αυτού. Νομίζω ότι κάθε Έλληνας και Ελληνίδα αντιλαμβάνονται το μέγεθος και την ασέβεια αυτών των πράξεων και την καταδικάζουν. Αυτό που οφείλουμε εμείς βεβαίως να κάνουμε είναι αυτό, να το επικοινωνήσουμε, όπως είπα και εξ αρχής, σε όσο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου παγκόσμια, έτσι ώστε να αντιληφθούν, όχι ότι δεν το έχουν αντιληφθεί, το γνωρίζουν, αλλά αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι στην διπλωματία κάποια πράγματα χρειάζονται και τον χρόνο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τα υπόλοιπα της πολιτικής επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, ότι δεν θα τα σπαταλήσουμε αυτά τα
χρήματα που θα πάρουμε και σαν επιχορήγηση και ως δάνειο από την Κομισιόν. Τι εννοεί ο Πρωθυπουργός με αυτή την φράση? Εννοεί ακριβώς αυτό που οφείλει να κάνει κάθε υπεύθυνος και νομίζω ότι κάνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάθε Έλληνας πολίτης, ότι τα χρήματα τα οποία θα μας δοθούν και θα είναι αρκετά σημαντικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια εμβληματική απόφαση, θεωρώ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το να δοθούν 750 δις να κατανεμηθούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κομμάτι σημαντικό των οποίων θα πάρουμε και εμείς υπολογίζεται γύρω στα 32 δις και εννοείται ότι θεωρώ, κατά την προσωπική μου άποψη, ότι κανένας Έλληνας πολίτης δεν θα ήθελε αυτά τα χρήματα να μην καθοδηγηθούν στοχευμένα, να φτάσουν στη βάση, να φτάσουν στις επιχειρήσεις, στους ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη, γιατί αυτά τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν για την ενδυνάμωση της οικονομίας, για την ενίσχυση της οικονομίας και να αποτελέσουν το σημαντικότερο για εμένα, αλλά όπως και δήλωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ένα εφαλτήριο προκειμένου να επαναφέρουμε την ανάκαμψη στη χώρα μας και να φύγουμε, να κάνουμε άλματα μάλλον και να φύγουμε μπροστά. Αυτό θεωρώ ότι εννοεί όταν λέει με έναν νοικοκυρεμένο τρόπο, με έναν στοχευμένο τρόπο, με όχι ασίδωτο τρόπο, και με έναν τρόπο που πραγματικά θα μπορέσουμε να το κεφαλαιοποιήσουμε πολλαπλασιαστικά. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα είναι και στην διάρκεια 3 ετών, έτσι, η κατανομή αυτών των χρημάτων. Βλέπω λοιπόν εγώ την ίδια στιγμή που μιλά για μια συνετή διαχείριση και όλοι τη θέλουμε τη συνετή διαχείριση, ο αντιπρόεδρος των ξενοδόχων από την Κρήτη, ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, που λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουν βγει στην αγορά 1.100 ξενοδοχεία για να πωληθούν και εκτιμά ότι το 50% δεν θα ανοίξει φέτος. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, αυτοί που, δεν θέλω να πω τη λέξη γκρινιάζουν γιατί δεν είναι ωραία λέξη, αυτοί που δεν νιώθουν ότι την απελπισία τους την ανακούφισε παρκώς η κυβέρνηση είναι οι άνθρωποι της εστίασης και του τουρισμού, κυρίως του τουρισμού. Συμφωνώ. Δεν θα περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι κάτι περισσότερο? Και από τη στιγμή που δεν είναι μείον το ταμείο, αφού έρχονται αυτά τα χρήματα, λοιπόν, θα πρέπει να κατευθυνθούν και χρήματα εκεί. Το λέω και στην εκπρόσωπο μιας κοινωνίας που ασχολείται και με τον τουρισμό. Όχι όπως η Κρήτη ή η Ρόδος, προφανέστατα. Αλλά λοιπόν, την Κρίνια την ακούτε κι εσείς. Το γεγονός ότι έρχονται κάποια χρήματα δεν σημαίνει ότι τα έχουμε τα χρήματα. Είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Διάβασα με προσοχή και εγώ την ανακοίνωση του Προέδρου του τουριστικού κλάδου. Νομίζω ότι στην περιοχή μας είναι ακόμα πιο δυσίωνα τα πράγματα. Σήμερα άκουγα τον Πρόεδρο της περιοχής μας εδώ, του νομού, της περιοχής της Καλαμπάκας, των τουριστικών καταλυμάτων, ότι στα 50 ξενοδοχεία, για παράδειγμα, στον Δήμο Μετεώρων, μόλις και μεταβίες ενδεχομένως να ανοίξουν τα 5. Κοιτάξτε, εμείς δεν προσπαθούμε να οριοποιήσουμε καμία κατάσταση και το ξέρουμε και το έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δημόσιο ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Το ξέρουμε επίσης ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το εθνικό προφίλ της χώρας που θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό, μάλλον σε μέγιστο βαθμό, έχουμε διαχειριστεί την κρίση του κορονοϊού με έναν εξαιρετικό τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά αποτελέσματα. Αλλά τις οικονομικές συνέπειες αυτής της πανδημίας τις γνωρίζαμε ότι θα επέλθουν και θα είναι σφοδρές. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα καταρχήν εθνικό, είναι θέμα παγκόσμιο, είναι θέμα διεθνές. Βεβαίως η χώρα έχει το μειονέκτημα να στηρίζεται σε έναν τεράστιο βαθμό στην τουριστική οικονομία. Και είναι βεβαίως δεδομένο ότι πολλά χρήματα θα πέσουν για την στήριξη αυτού του κλάδου, όπως επίσης ήδη έχουν ξεκινήσει δράσεις και κάθε μέρα ψηφίζονται τροπολογίες και διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις γίνονται προκειμένου να στηριχθεί η εποχιακή εργασία, οι άνθρωποι αυτοί που δεν θα μπορέσουν να προσληφθούν αυτή την εποχή, διότι ακριβώς τα ξενοδοχεία τους δεν θα ανοίξουν. Και γενικότερα γίνεται μια συλλογική προσπάθεια από την κυβέρνηση προκειμένου να μπορέσουμε με ασφάλεια να σώσουμε ό,τι μπορούμε από την καλοκαιρινή περίοδο, δεδομένου ότι από τις 15 Ιουνίου και μετά θα ανοίξουν τα σύνορα για να μπορέσουν να εισέλθουν από άλλες χώρες που και σήμερα ανακοινώθηκε από 29 ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν κάνω λάθος, που θα τηρούν, που είναι στα ίδια επίπεδα με εμάς όσον αφορά τα πρωτόκολλα υγείας, αλλά και τα επιδημιολογικά δεδομένα που υπάρχουν στις χώρες. Αυτός προς τις πτήσεις, γιατί υπάρχει και η διάκριση ότι ανοίγουμε και χερσαία σύνορα, για παράδειγμα, με την Τουρκία, χωρίς να επιτρέπονται οι πτήσεις από εκεί.
Σήμερα ανακοινώθηκε ότι 29 χώρες που θα έχουμε και σύνδεση. Για τις αερομεταφορές, σε αυτό αναφέρομαι εγώ, για 29 χώρες όπου θα επιτρέπεται η έλευση με συγκεκριμένα πρωτόκολλα προκειμένου να κρατήσουμε τα επίπεδα ασφάλειας που έχουμε επιτύχει με τόσο πολύ κόπο και θυσίες του ελληνικού λαού. Και από εκεί και πέρα είμαι σίγουρη ότι η κυβέρνηση και κάνει ό,τι μπορεί και θα κάνει ό,τι είναι στις δυνατότητές της, προκειμένου να στηρίξει την οικονομία της, όχι για κανέναν άλλο λόγο και ιδιαίτερα αυτόν τον τουριστικό κλάδο, διότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε και πρέπει ό,τι μπορούμε να διασώσουμε να το πράξουμε. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό στους πάντες. Απλά τα χρήματα αυτά τα οποία αντιλαμβάνεστε κι εσείς, το γεγονός ότι ανακοινώθηκε χθες ένα μέτρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι δεδομένο ότι θα τα έχουμε σε 5 μέρες, σε 10 Μάλιστα. μέρες, σε ένα μήνα. Εννοείται ότι όταν θα τα έχουμε, ο στόχος και η επιδίωξη είναι να διανεμηθούν και να φτάσουν όσο παντού, να διαχεθούν στην ελληνική οικονομία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Τώρα, έχετε ακούσει αυστηρή κριτική από τις αντιπολιτεύσεις τις τελευταίες μέρες για το πώς φερόμαστε στον ανατολικό γειτονά μας, όχι για τη γιορτή που στείνει σήμερα, για την επέτειο της άλωσης, αλλά για την ιστορία που έγινε ή δεν έγινε, πια δεν έχει τόση σημασία, στα σύνορα. Αυτά που λέμε θα τα κάνουμε πράξη μέχρι τέλους, δηλαδή να συνεχίσουμε το φράχτη, να έχουμε μόνιμα εγκατεστημένη μεγάλη δύναμη και στρατού και αστυνομίας στα σύνορα, διότι η απειλή είναι από τον γείτονα, ότι μόλις περάσει η πανδημία θα τους ξαναδίδει τους μετανάστες στα σύνορά σας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την κυβέρνηση ήταν απολύτως σαφές πριν δύο σχεδόν μήνες, ότι η ελληνική επικράτεια διαθέτει σύνορα, τα οποία είναι τα και ευρωπαϊκά σύνορα και τα οποία είμαστε αποφασισμένοι να τα προασπίσουμε και ότι εμείς δεν πρόκειται να συρθούμε και δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε κανένα στρατηγικό παιχνίδι επεκτατικής πολιτικής του κυρίου Ερντογάν. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός μας, επιδεικνύοντας εξαιρετικά αντανακλαστικά κατά την άποψή μου, άμεσα επικοινώνησε το θέμα ευρωπαϊκά και διεθνώς και έφερε όλους τους Ευρωπαίους εκπροσώπους προκειμένου να δούνε, να αντιληφθούν οι δεις όμασοι το τι συνέβαινε στα σύνορά μας. Εννοείται ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα σταματήσει όσο υπάρχει η προκλητικότητα και όσο υπάρχει ο κίνδυνος του να χρησιμοποιούνται κάποιοι άνθρωποι, δυστυχώς, προκειμένου κάποιοι άλλοι να εκπληρώνουν επεκτατικές και στρατηγικές τους πολιτικές. Το αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι αυτό δεν ήταν ένα προσφυγικό ζήτημα, ήταν ένα μέρος ενός σχεδίου, τόσο ξεκάθαρα και τόσο προκάλυπτα. Συνεπώς, είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να ασφαλίσουμε τα σύνορά μας, να προχωρήσουμε αυτά τα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση θεωρεί και οι αρμόδιοι υπουργοί ότι είναι τα πλέον αξιόπιστα για να θωρακίσουμε την ασφάλεια της χώρας μας καταρχήν, αλλά και τα ευρωπαϊκά μας σύνορα. Και εννοείται ότι μέχρι να νιώσουμε ασφαλείς και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα συνεχίσουμε να ενδύουμε τις προσπάθειές μας αυτές. Και λοιπόν, νομίζω ότι μένει ο κόσμος από εμάς. Ελάτε να κλείσουμε. Σας λείπει η Επιτροπή που τώρα έγινε Επιτροπή για τον Παπαγγελόπουλο, με τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Αυτό σας λείπει, η ένταση που μπορεί να έχει, η αδρεναλίνη που είχαν οι συνεδριάσεις? Κοιτάξτε, πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική επιτροπή, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιτροπή, που για πάνω από 10 μήνες θεωρώ ότι ασχολήθηκα, ξόδεψα εντός εισαγωγικών πάρα πολλές εργατόρες. Αν μου λείπει, βεβαίως και μου λείπει, αλλά ήταν στρατηγική επιλογή της κυβέρνησής μου, των αρμόδιων τέλος πάντων ανθρώπων που διαχειρίζονται κάποια πράγματα, να αποτελέσω εγώ τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην παλιά προανακριτική και στη νέα που θα αφορούσε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου Παπαγγελόπουλου. Μου ανατέθηκε λοιπόν, μιας και ήμουνα και η μοναδική ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο η οποία υπέγραψα την διεύρυνση από τους 30 υπολείπους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το μοναδικό μέλος εννοώ της παλιάς προανακριτικής,
Και είναι ιδιαίτερα τιμητικό αυτό, διότι η κοινοβουλευτική μου ομάδα με εμπιστεύτηκε, γιατί προφανώς κάτι είδε, είδε τη δουλειά μου που γινόταν τους προηγούμενους 10 μήνες. Δεν μπορούσα να αποτελώ και μέλος της παλιάς προανακριτικής, αλλά και να αποτελώ και μέλος ή μία εκ των όσων θα πρότειναν τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Από εκεί και πέρα, σε ένα μήνα, ξέρετε, τελειώνει η προανακριτική, ούτως ή άλλως οδεύαμε. Για να καταλήξει πού, κυρία Παπακώστα, γιατί πάντα ο κόσμος λέει έχουμε χορτάσει. Δεκαετίες τώρα, επιτροπές έχουν γίνει και ειδικά δικαστήρια στήθηκαν τότε 30 χρόνια πριν. Κοιτάξτε, και πού κατέληξαν. Νομίζω ότι δεν είναι τίμιο και δεν είναι σωστό για ένα μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής να πει εκ των προτέρων πού θα οδηγήσει. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό θα οδηγήσει στην δικαιοσύνη. Έχουν καταθέσει πάρα πολύ ανώτατη εισαγγελική λειτουργή της χώρας και δικαστές, πάρα πολλοί μάρτυρες, οι οποίοι ξεδίπλωσαν πραγματικά μια ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο, θα τολμούσα να πω, παρακράτος, αλλά επειδή δεν μας επιτρέπεται να πούμε λεπτομέρειες για αυτή την συζήτηση, εγώ θα Καλά, ήθελα προφανέστατα, να το προφανέστατα. Εδώ και να δηλώσω παρά μόνο ότι νιώθω και θεωρώ χρέος μου, μιας και υπηρετώ τη δικαιοσύνη για πάνω από 25 χρόνια, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη ότι θα πράξει το καθήκον της στο ακέραιο και αν υπάρχουν και διαπιστώσει εκείνη ότι υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες, θα πρέπει να τις καταδικάσει. Αν θεωρεί ότι δεν υπάρχουν, θα πρέπει τότε αυτοί οι άνθρωποι να αποδοθούν ή αυτός ο άνθρωπος να αποδοθεί όπως του αξίζει στην ελληνική κοινωνία. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα της προανακριτικής. Η προανακριτική εκτελεί χρέη ενός εισαγγελικού. Και θα αναλάβει από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη. Και από εκεί και πέρα δεν είναι εκείνη που θα αποφασίσει πραγματικά για τη μοίρα αυτού του ανθρώπου. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Παπακώστα. Ήταν, δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Γράφει ωραία στην τηλεόραση πάντως. Σας ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι μόνο που δεν μπορούσα να σας δω κι εγώ, γιατί κι εσείς κάθε φορά είστε εξαιρετικός όσον αφορά τις ενδυματολογικές σας επιλογές. Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριές σας. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Παπακώστα.